ολοκληρώσουμε εδώ όσα χρειάζονται για να κάνουμε αυτές τις δύο ζωντανές μεταδόσεις που προαναφέρατε. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός εντελώς, δηλαδή μας επιφύλασε αυτό το διήμερο, τριήμερο, καταπληκτικό καιρό. Έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα οι Κεφαλονίτες να υποδεχτούν τον νέο τους Μητροπολίτη. Ήδη στον πόρο, ακριβώς απέναντι από το σημείο που δένουν τα καράβια, έχει αναρτηθεί και ένα καταπληκτικό μεγάλο πανό που λέει «Καλώς ήρθατε, σεβασμιότατε». Σύμφωνα με το τυπικό της υπόθεσης, αύριο το πρωί στις 11, στις 8.30 θα φτάσει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης στον πόρο, όπου από εδώ θα ξεκινήσει η πομπή. Στις 11 έχει προγραμματιστεί μια σημαντική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην πλατεία Βαλιάνου, όπου εκεί ο Δήμος και ο Δήμαρχος της Κεφαλονιάς θα καλωσορίσει τον νέο Μητροπολίτη. Είναι το καλωσόρισμα. Βέβαια θα είναι εκεί και οι αρχές, ο Περιφερειάρχης και όλες οι αρχές του νησιού και της περιφέρειας. Αμέσως μετά πεζή η πομπή θα κατευθυνθεί προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας στην πόλη του Αργοστολίου, όπου εκεί περίπου στις 11.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί η τελετή, η θρησκευτική τελετή για την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη. Να πούμε ότι στην Κεφαλονιά για το λόγο της ενθρονήσεως θα βρίσκεται και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Κύριος Ιερώνυμος. Ο κύριος Ιερώνυμος, σωστά Διονύση. Τώρα, αυτές είναι οι εκδηλώσεις της Τρίτης. Την Τετάρτη το πρωί στις 8 στα Ομαλά και στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου θα πραγματοποιηθεί πολυαρχιερατικό συλλήτρουγο, στο οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει προγραμματιστεί να παραβρεθεί και να είναι ο κύριος Ιερώνυμος, αλλά κάποιες άλλες πληροφορίες λένε ότι μάλλον την Τρίτη το απόγευμα θα αναχωρήσει για την Αθήνα μετά την ενθρόνηση. Αυτό θα το δούμε. Βέβαια θα είναι πάρα πολλοί Μητροπολίτες που θα παραστούν στην ενθρόνηση του κυρίου Δημητρίου. Και βέβαια στο πολυαρχιερατικό συλλήτρουγο την Τετάρτη το πρωί θα βρίσκονται όλοι μαζί. Το Ιόνιαν θα μεταδώσει ζωντανά από την πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι και στη συνέχεια από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας τις τελετές, και την Τετάρτη την πολυαρχιερατική θεία λειτουργία από τα Ομαλά και από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου. Μάλιστα, είναι πραγματικά μια γιορτή για το νησί της Κεφαλονιάς. Είναι και ένα νησί που ταλαιπωρήθηκε εκ των πραγμάτων από τα γεγονότα όπως προέκυψαν μετά το θάνατο του Σπυρίδωνος. Εξελέγει Μητροπολίτης, απεβίωσε δυστυχώς πριν ενθρονιστεί. Η Μητρόπολη της Κεφαλονιάς πέρασε μια πολύ δύσκολες στιγμές αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, πραγματικά, είναι έτσι όπως τα λέει ο Διονύσης, ήταν μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, ένας Γολγοθάς θα λέγει κανείς με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Και το βασικότερο, το σημαντικότερο σε αυτή την ιστορία του Μητροπολίτη που πεθαίνεται Κεφαλονίτης, δηλαδή έχασε ένα δικό τους άνθρωπο. Μπορεί να μην είχε ανθρωνιστεί, αλλά τον ήξερα, τον ήθελα, τον είχα κοντά τους. Ας ευχηθούμε μαζί με την ανθρώνιση να έρθει και η γαλήνη και η ηρεμία και η προκοπή στην Εκκλησία της Κεφαλονιάς. Δύο λόγια μόνο να πούμε, Διονύση και Γεωργία, για τον νέο Μητροπολίτη. Τα έχουμε ξαναπεί. Ο κ. Δημήτριος, η καταγωγή του είναι από τη Λευκάδα, είναι πτανήσιος, δηλαδή έχει, θα έλεγε κανείς, το νησιωτικό χαρακτήρα, δεδομένου το ότι υπάρχουν, όπως και σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, ιδιαιτερότητες, και στο πολιτιστικό, αν θέλει κανείς, τις ιδιαιτερότητες, δηλαδή και τις πολιτιστικές, παύλα, εκκλησιαστικές ιδιαιτερότητες των νησιών, τις ξέρει και πιστεύουμε ότι θα σεβαστεί τα ήθη και τα έθιμα και με τέτοιο τρόπο και δίματα... που όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Και έχει δώσει και δείγματα γραφή στα Γιάννενα που ήταν στην ανώταρη ιερατική σχολή εκεί για πολλά χρόνια διευθυντής, και όλοι έχουν να πούν μόνο καλά λόγια. Είναι γεγονός, Διονύση, και εμείς τις ίδιες πληροφορίες έχουμε και θα μεταφέρουμε, ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ταπεινό, έναν άνθρωπο με σημαντικό έργο στην πορεία του, σημαντικές σπουδές, μορφωμένο. Ας ευχηθούμε... Γενικά ένας υπηρέτης στην κυριολεξία της Εκκλησίας. Ας ευχηθούμε να τον αγαπήσουν οι Κεφαλονίτες, να αγαπήσει την Κεφαλονιά, γιατί αυτό είναι το βασικό. Η χημεία είναι εκείνη που δένει τον επίσκοπο με το ποιμνιό του. Είναι δύσκολοι λαοί και τον επτανήσουν. Οι κοινωνίες, θα έλεγε κανείς, όχι λαοί. Οι κοινωνίες είναι δύσκολες. Έχουν σπείρει και στην ψαλτική και στα έθιμα και στη λογική τη θρησκευτική κάτι διαφορετικό από άλλους.
Το θέμα είναι ότι ο νέος Μητροπολίτης είναι από την Κυριακή. Είναι από την Λευκάδα και επομένως γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς θα πορευτεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.